Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το κτηματολόγιο, σωστά. Τι επικρατεί, ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής αυτή τη στιγμή σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης από τη μία και από την άλλη έχουν εκπνεύσει κάποιες προθεσμίες. Για να δούμε λίγο, να μπούμε λίγο στο κλίμα και να θυμηθούμε ξανά. Τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, Δήμος Ηρακλείου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η επίσημη προθεσμία 22 Ενδεκάτου τον Νοέμβρη, στο Δήμο Χανίων 18 Δεκάτου τον Οκτώβρη, στο Δήμο Ρεθύμνης το καλοκαίρι, σωστά, 36 και στο Δήμο Αγίου Νικολάου 30 Δωδεκάτου, τώρα πριν από λίγες ημέρες. Είναι οι επίσημες, σωστά, επίσημες ημερομηνίες. Ωστόσο, έχει δοθεί μια άτυπη παράταση. Θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σας εύχομαι, κύριε Παπαγιωτόπουλο, και σας ευχαριστώ στους τηλεθεατές. Να σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ακριβώς, να σας ευχαριστήσω. Καλή δύναμη, πρόεδρε, στις προσδοκίες βέβαια και στο έργο σας. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, επειδή δεχόμαστε πραγματικά καθημερινά πολλά μηνύματα από ανθρώπους που φοβούνται να μπουν στη διαδικασία. Κακά τα ψέματα, τους φοβίζει αυτή η διαδικασία. Και από την άλλη, βέβαια, λένε τι κάνω τώρα. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχω τη δυνατότητα να απευθυνθώ σε ένα μηχανικό και να ξεκινήσω τη διαδικασία του κτηματολογίου. Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν θα. Το μόνο που δεν θα πρέπει να υπάρχει είναι φόβος, έτσι, διότι το κτηματολόγιο είναι έτσι κι αλλιώς ένα αναπτυξιακό εργαλείο και ένα θετικό βήμα για τη χώρα. Δεν το συζητάμε. Το κτηματολόγιο η χώρα έπρεπε να έχει εχθές. Όλες τις προηγουμένες χώρες και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κτηματολόγιο, οπότε γνωρίζουμε ποιανού ανήκει τι και ποια τετραγωνικά και τα όρια της κάθε ιδιοκτησίας. Αυτό που συμβαίνει τώρα στη χώρα μας είναι πολύ πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, σε σχέση με τις υπόλοιπες προηγουμένες χώρες. Δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Απλά ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Προφανώς θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα, αν όχι χθες, στην καταγραφή της ιδιοκτησίας. Παρά το γεγονός ότι έχει εκπνεύσει η προθεσμία. Κοιτάξτε να δείτε. Σύμφωνα με τον νόμο, σε κάθε κτηματογράφηση που προκηρύχθηκε αναπεριφερειακή ενότητα, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, και δεν είναι οι μόνες αυτές, είναι και στην Νότια Μεσαρά. Αναφερθήκαμε στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που αναφερθήκα και προηγουμένως, παρά το ότι έχουν λήξει οι δηλώσεις, υπάρχουν ανοιχτά ραντεβού, έχει δοθεί από την πολιτεία ένα περιθώριο, ώστε είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά να μπορέσουν να κλείσουν κάποιο ραντεβού με το αντίστοιχο κτηματολογικό γραφείο για να μπορέσουν να κάνουν δήλωσή τους. Δεν είναι βέβαια ο μόνος τρόπος αυτός και μάλιστα, συγγνώμη, να προσθέσω ότι το ραντεβού εμφανίζεται εμπρόθεσμο. Και μάλιστα είναι ανοιχτά ραντεβού, και μπήκα και πριν από λίγο, ανοιχτά ραντεβού μέχρι και το Μάρτιο-Απρίλιο. Οπότε νομίζω ότι και ο κόσμος μπορεί να εξυπηρετηθεί. Παρά το ότι, όπως είπατε, τα ποσοστά δεν είναι ενθαρρυντικά προς το παρόν. Οι προηγούμενες, δεν γνωρίζω τώρα αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει μετά τα ραντεβού, με την άνοιξη των ραντεβού. Στην αρχή, πάντως, τα πρώτα ραντεβού έφυγαν αμέσως. Ίσως έχουμε ξεπεράσει το 35% αυτή τη στιγμή των 700.000 περίπου εμπράγματων δικαιωμάτων. Πάντως ο κόσμος να σπεύσει αμήτι άλλο να κλείσει ραντεβού για να δηλώσει την ιδιοκτησία του, για να μην μπει σε περιπέτειες. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή πρόστιμα δεν παίρνουν και απλά να θυμίσουμε ότι τα πρόστιμα πρέπει να βγουν με υπουργική απόφαση για τις αντίστοιχες περιφέρειες και ξεκινάνε από 300 ευρώ έως 2.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς κρέμεται ως δαμόλια σπάθη, πέραν τον εξόδων που πρέπει να κάνει κάποιος για να δηλώσει την περιουσία του, Πρόεδρε, αν να κάνει κάτι τοπογραφικό καινούριο ή όχι. Επειδή πραγματικά οι απορίες τρέχουν ακόμα και σήμερα, ακόμα και για βασικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία. Ένας ιδιοκτήτης που πρέπει να απευθυνθεί, σε ποιον επαγγελματία, σε ποιους κλάδους, προκειμένου από τη μία να λύσει απορίες και από την άλλη να τρέξει η διαδικασία. Προσέξτε, έχει δικαίωμα, καταρχήν άμεσα μπορεί να δηλώσει το ακίνητό του ηλεκτρονικά. Έτσι κι αλλιώς. Είναι ο εύκολος τρόπος και να πληρώσει το αντίστοιχο παράβολο που κινείται από 30 μέχρι 70-80 ευρώ για να πληρώσει για κάθε ιδιοκτησία, για να μπορέσει να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του και στη συνέχεια να βάλει τα υπόλοιπα στοιχεία μέσα. Είτε αυτό σημαίνει συμβόλαια, είτε σημαίνει το Ε9 κλπ. Μπορεί να με το Ε9 μόνο να δηλώσει την ιδιοκτησία του και να βάλει, αντί να την έχει δηλώσει στην εφορία. Και απλά να περιγράψει το ακίνητο με τον γραφικό τρόπο που προβλέπει το σύστημα. Φυσικά θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα μηχανικό, να έχει ένα τοπογραφικό σε 87,
να είναι, για να είναι κατοχυρωμένη ή τα όρια της ιδιοκτησίας. Μάλιστα, μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, ναι, και τοπογραφικό ναυάλι, ναι, υπάρχει το περιθώριο αμέσως μετά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για ένα χρόνο περίπου, προσανατολίζονται βέβαια για να είναι πολύ μεγαλύτερο το διάστημα, μετά την δεύτερη ανάπτυξη να γίνουν οι όποιες διορθώσεις, εάν και εφόσον παρουσιαστούν αποκλίσεις από την ιδιοκτησία σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η κατοχήρωση της ιδιοκτησίας, η μοναδική κατοχήρωση της ιδιοκτησίας είναι η δήλωση της ιδιοκτησίας στο χρηματολόγιο. Και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι οι πολίτες. Μάλιστα. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι άλλη μια φορά καλή χρονιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.